Δόξα στον κύριο αδερφή, χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας, ο Θεός σας ευλογήσει. Στη Ρόδο εχθές ψηφίσαμε για διακόνους, το έργο του Θεού προχωράει. Ευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει όλους μας. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές σελίδα 1099, να διαβάσουμε από το 19 κεφάλαιο της Αποκάλυψης, τα 16 πρώτα εδάφια. Σελίδα 1099, Αποκάλυψης, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, από το 1 μέχρι το 16 εδάφιο. Και μετά ταύτα ήκουσα ως φωνή μεγάλη όχλου πολλού εν το ουρανό λέγοντος: Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμη σας ανήκουσις Κύριον των Θεών ημών, διότι αληθινέ και δίκαιη είναι η κρίση αυτού, διότι έκρινε την πόρνη τη μεγάλη ή της έφθυρε τη γη με την πορνεία αυτής και εξεδίτησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού και εκ δευτέρων είπων Αλληλούια και ο καπνός αυτής ανεβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων και έπεσον οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν τον Θεόν τον καθήμενον επί του θρόνου λέγοντος Αμήν, Αλληλούια και εξήλθε εκ του θρόνου φωνή λέγουσα Ενείτε τον Θεόν ημών, παντές οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι. Κι ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων Αλληλούια, διότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρουμε και ας αγαλώμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις Αυτόν, διότι ήρθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε αυτήν και δόθη σε αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων και λέγει προς εμέ γράψον μακάρι και κλειμένη στο δείπνο του γάμου του αρνίου και λέγει προς εμέ ούτε οι λόγοι είναι ούτε είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού και έπεσον έμπροσεν των ποδών αυτού δια να προσκυνήσω αυτόν και λέγει μη, πρόσεχε μην κάμεις τούτο. Εγώ είμαι συνδουλός σου και τον αδερφό σου ή την εισέχουση τη μαρτυρία του Ιησού. Τον Θεόν προσκυνήσων, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και είδον των ουρανών ανεωγμένων και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών καλείται πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η δε οφθαλμή αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά και είχε όνομα γεγραμμένο το οποίο δις γνωρίζει μη αυτός και ήτο εντεδημένος ημάτιον βεβαμένον με αίμα και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό εκολούθων αυτών εφήπων λευκών εντεδημένη βύσινων λευκών και καθαρών και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτεράδια να χτυπάμε αυτή τα έθνη και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά και αυτός πατεί το λινό του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος και επί το ημάτιο και επί το μυρών αυτού έχει γεγραμμένο το όνομα βασιλεύς βασιλέων και Κύριος Κυρίων ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου αδερφοί ευχαριστούμε πολύ τον Θεό για τον Άγιο Λόγο του ο Αποκαλυπτής Ιωάννης συνεχίζει και γράφει αυτά τα οποία βλέπει και ακούει. Μέχρι τώρα έχει γράψει φοβερά πράγματα. Έγραψε για την όραση που είδε τον Ιησού Χριστό, για τις 7 επιστολές στις 7 εκκλησίες, για τις 7 σφραγίδες, για τις 7 σάλπιγγες, για το μυστήριο το οποίο είδε ένα βιβλίο, το οποίο ήταν και κρυμμένο και του είπε ο Θεός να μην φανερώσει στο 10ο κεφάλαιο. Μας έγραψε για τις 7 φιάλες, για τη μάχη του Αρμαγεδόνα. Και στα 2 προηγούμενα κεφάλαια, ο Αποκαλυπτής Ιωάννης φανερώνει τη Βαβυλώνα. Αυτή τη Βαβυλώνα την οποία ένας άγγελος του την έδειξε όταν τον πήγε στην έρημο. Και είδε ότι στο μέτωπό της έγραφε μυστήριο. Η Βαβυλών, η πόρνη η μεγάλη, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης. Και ο Ιωάννης περιγράφει μια ανατριχιαστική εικόνα για αυτή τη γυναίκα.
την δείχνει να φοράει χρυσά και κόκκινα και να κρατάει ένα χρυσό ποτήριο, στο οποίο μέσα το ποτήριο, λέει, είχε το αίμα των Αγίων και μεθούσε με το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων του Ιησού. Μια πολύ ανατριχιαστική εικόνα περιγράφει ο Ιωάννης, αλλά στο 18ο κεφάλαιο περιγράφει το τέλος αυτής της Βαβυλώνας. Περιγράφει το πώς τελειώνει και μια τριπλή θρηνοδία γράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στο 9 εδάφιο κλαίνε οι βασιλιάδες και θρηνούνε για την πτώση της Βαβυλώνος. Στο 11 εδάφιο κλαίνε οι έμποροι. Και στο 17 εδάφιο κλαίνε οι ναυτικοί. Μια τριπλή θρηνοδία λοιπόν για την πτώση της Βαβυλώνος. Αυτής της πόρνης η οποία γέμισε τον κόσμο με την πορνεία της, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού σε αυτό το κεφάλαιο να αλλάξει το σκηνικό. Από εκεί πέρα που προηγουμένως γράφεται για τη θρηνοδία της Βαβυλώνας, έρχεται πλέον τώρα στο 19 κεφάλαιο να δούμε τη δοξολογία του ουρανού. Μια εικόνα τελείως αντίθετη. Ενώ κάτω στη γη κλαίνε οι βασιλιάδες, οι έμποροι και οι ναυτικοί, πάνω στον ουρανό γίνεται δοξολογία. Μα γιατί γίνεται δοξολογία? Γιατί ο Θεός προτρέπει τους ανθρώπους του να δοξάσουν Αυτόν. Για ποιο λόγο? Γιατί έπεσε η Βαβυλών, η πόρνηση μεγάλη. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει «εφραίνου επ' αυτήν ουρανέ». Ο ουρανός πρέπει να εφραίνεται. Μα για ποιο λόγο? Γιατί βρέθηκε εν αυτή αίμα Αγίων, αίμα προφητών και αίμα πάντων των εσφαγμένων πάνω στη γη, λέει στο 24 εδάφιο του προηγούμενου κεφαλαίου. Ένα φοβερό καθεστώς πολιτικό και θρησκευτικό επέβαλε η Βαβυλώνα. Πολύ αίμα έχισε, είτε φορώντας πολιτικό πρόσωπο στο πρόσωπο των αυτοκρατόρων της Ρώμης. Από το 64 μετά Χριστόν ξεκίνησε ένας φοβερός διωγμός για την Εκκλησία του Χριστού. Από τον ψυχοπαθή Νέρονα που ξεκίνησε το 64 μετά Χριστόν έως το 313 με τον αιμοβόρο και αιμοδιψή Μαξιμιανό Δάια, η Εκκλησία αιματοκυλίστηκε. Τα παιδιά του Θεού τρέχαν στις αρένες και κάτω από τις ιαχές του πλήθους, οι οποίοι φωνάζανε, χυνόταν το αίμα του στην αιματοβαμμένη πόλη. Το πρωί ήταν στις αρένες, το βράδυ γινόταν λαμπάδες για να φέγγουνε τους δρόμους της αιώνιας πόλης. Αυτά κάνανε οι άνθρωποι αυτοί κάτω από το πολιτικό πρόσωπο των αυτοκρατόρων. Αυτά έκανε η Βαβυλώνα κάτω από την εξουσία των αυτοκρατόρων της Ρώμης. Και έτσι οι κατακόμβες γινόταν συνέχεια πιο βαθιές και πιο μεγάλες για να δέχεται τα σώματα των κεκοιμημένων Αγίων. Υπολογίζεται από την αρχή της Εκκλησίας μέχρι σήμερα πάνω από 65 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δώσει το αίμα τους για τη μαρτυρία τους στον Ιησού Χριστό. Αλλά η Βαβυλώνα συνέχισε το ανίερο έργο της όχι μόνο με πολιτικό πρόσωπο αλλά και με θρησκευτικό πρόσωπο. Από τα τέλη του 4ου και αρχές του 5ου αιώνα ένας μεγάλος του κόσμου αυτού, που για ευνόητους λόγους δεν θα αναφέρω το όνομά του, έγραψε και ανέλησε κάποιο εδάφιο του Ιερεμία στο 12 κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο που λέει «ετοίμασε αυτούς δια την ημέρα της φαγής αυτών». Μάλιστα το κείμενο λέει «άγνησον αυτούς δια την ημέρα της φαγής αυτών» και ερμηνεύει μέσα στο θρησκευτικό του παραλήρημα. «Κύριε, εμείς θα τους φάζουμε και εσύ θα τους αγνίζεις. Κύριε, εμείς θα τους σκοτώνουμε και εσύ θα τους αγιάζεις». Αυτή την ερμηνεία έδωσε όχι ο Αχάβ, όχι ο Μανασής, όχι ο Ηρώδης, όχι η Εζάβελ, όχι η Ηρωδιάδα, αλλά ένας άνθρωπος του Θεού. «Άγνησον αυτούς εν τη ημέρα της φαγής αυτών». Φόρεσε η Βαβυλώνα και θρησκευτικό πρόσωπο. Και όχι μόνο χριστιανικό πρόσωπο, αλλά φόρεσε και θρησκευτικό ειδωλολατρικό πρόσωπο. Σ' όλους τους αιώνες οι άνθρωποι σκοτώνανε για τους θεούς τους.
Μωαβίτες, Καρχιδόνοι, Χαναναίοι, Φίνικες προσφέραν άφθονο αίμα στο Θεό Μολόχ. Μετά την αιματηρή σκυτάλη πήραν οι Κέλτες, οι Ινδοί, που μέχρι σήμερα η Ινδία λατρεύει τη θεά Κάλη. Αυτή την αιματοβαμμένη θεά που τα ενότητά της είναι δύο πεθαμένα πτώματα. Το περιδέριό της είναι από ανθρώπινα κρανία και μια ζώνη που φοράει στη μέση της είναι από σκέλη ανθρώπων. Σε αυτή τη θεά χιλιάδες άνθρωποι δώσανε το αίμα τους και τη σκυτάλη πήραν μετά και ατζέκι και ίνκας και μάγια και σκοτώνανε τους ανθρώπους. Για ποιον λόγο? Για να εξευμενήσουν τις θεότητές τους, για να πάνε καλά τα πράγματα. Έχει χυθεί πολύ αίμα σε αυτό το πλανήτη. Η Βαβυλώνα έχει σε πολύ αίμα και ο ουρανός φωνάζει «Εφραίνου επ' αυτήν ουρανέ, διότι ήρθε το τέλος της, ευχαριστούμε τον Θεό». Και ο ουρανός κράζει και λέει στο πρωτοεδάφιο «Με τα ταύτα ήκουσα ως φωνή μεγάλη όχλου πολλού εν το ουρανό λέγοντος «Αλληλούια». Είναι η πρώτη φορά που γράφεται η λέξη «Αλληλούια» στην Καινή Διαθήκη. Και έρχεται και γράφεται μετά την πτώση της Βαβυλώνος, στο 19ο κεφάλαιο. Ο ουρανός φωνάζει «Δόξα στον Θεό». Αυτό σημαίνει «Αλληλούια». «Δόξα στον Θεό, σε δοξάζουμε Κύριε». Μα για ποιον λόγο? Έρχεται να πούνε το λόγο, διότι η σωτηρία, η δόξα, η τιμή και η δύναμη ανήκουσι εις Κύριον των Θεών ημών. Η σωτηρία ανήκει στο Θεό μας. Δεν σωθήκαμε για τα καλά μας έργα, δεν ήμασταν καλοί άνθρωποι, δεν ήμασταν αξιαγάπητοι και μας αγάπησε ο Ορατός, αλλά έκανε χάρη σε μας, κατά χάρη είστε σε σωσμένοι και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο. Μην ξεχνάς ότι η σωτηρία σου είναι δώρο του Θεού. Σωθήκαμε γιατί ο παντοδύναμος μας έσωσε, ευχαριστούμε τον Θεό, όταν επικαλεστήκαμε το όνομα του Κυρίου. Εκείνη τη νύχτα στη Βηθλεέμ, κάτι που δεν προμήνυε κάτι ότι θα αλλάξει, που οι βοσκοί βόσκανε τα πρόβατά τους, ξαφνικά φάνηκε ένας άγγελος Κυρίου. Και δόξα, λέει, Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και ο άγγελος τους είπε «Μη φοβήστε, διότι ιδού σε εσάς γίνεται χαρά μεγάλη σήμερα». Γεννήθηκε εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ως της είναι Χριστός Κύριος. Και θέλετε βρει βρέφος εσπαργανωμένο κείμενο εν τη φάτνη. Αυτό το μυστικό του ουρανού, αυτό το φοβερό μυστικό αποκαλύπτεται σε ανύποπτο χρόνο σε ποιους? Στους σοφούς του κόσμου αυτού, στους δυνατούς, στην Αθήνα, στη Ρώμη, πού αποκαλύπτεται? Στους λόφους της Βηθλεέμ, σε απλούς σοπαναραίους, ευχαριστούμε τον Θεό, όχι στην Ιερουσαλήμ. Οι άγγελοι προσπέρασαν την Ιερουσαλήμ και ήρθανε στους λόφους της Βηθλεέμ και αποκαλύψαν το μυστικό τους, ότι σήμερα τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε, γεννήθηκε σωτήρας. Ο Ιησούς Χριστός ήταν μέσα στη φάτνη και αυτός ο σωτήρας, αυτό το νήπιο, αυτό το βρέφος, ξέρετε τι είναι? Είναι Χριστός, είναι ο κεχρισμένος Μεσσίας. Είναι αυτός ο Μεσσίας που λέγανε οι γραφές. Αυτό το σπέρμα της γυναίκας που θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα σε μία φάτνη. Και αυτός ο Σωτήρας είναι Χριστός και είναι και Κύριος. Κύριος αυτό το βρέφος, αυτό το μωρό, αυτό που το αλλάζει η μάνα του, αυτό που το ταΐζει η μάνα του, αυτό είναι Κύριος. Ω Κύριε Θεέ μου, τα μυστήρια του ουρανού αποκαλύπτονται σε απλούς ανθρώπους, σε τσοπαναραίους. Ο ουρανός μιλάει και τους λέει «Γεννήθηκε ένα παιδάκι που είναι Κύριος». Εσείς βλέπετε ένα παιδάκι, αλλά αυτός ο Κύριος μια μέρα είπε λόγο και έγιναν οι ουρανοί, είπε λόγο και έγινε η γη, είπε λόγο και έγινε η θάλασσα. Αυτό το παιδάκι που είναι εκεί στη φάτνη είναι Χριστός και είναι Κύριος. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, φωνάζει εκστατικός ο Παύλος, και μένουμε κι εμείς εκστατικοί στο λόγο του Θεού.
Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί γεννήθηκε σωτήρας, ως τη σύνε Χριστός Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτός ο σωτήρας μας έσωσε. Και αυτός ο σωτήρας ανέβηκε πάνω στο Γολγοθά για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά η σωτηρία δεν ανήκει μόνο εις τον Θεό. Αλλά και η δύναμη ανήκει εις τον Θεό ημών. Αυτός ο παντοδύναμος σωτήρας, αυτός ο παντοδύναμος Θεός, φόρεσε δούλου μορφή και ήρθε και υπηρέτησε τον άνθρωπο, και την τελευταία νύχτα της ζωής του έδωσε ένα ράπισμα στην αλαζονία μας και έσκυψε χαμηλά. Φόρησε το λέντιο της υπηρεσίας, πήρε μία κανάτα και άρχισε και έπλαινε τα πόδια των μαθητών. Ποιος? Ο βασιλιάς των βασιλιάδων είναι εκεί γονατιστός. Εκεί πάνω στο ανώγιο είναι κάποιος βασιλιάς που πλένει τα πόδια των μαθητών του. Και δεν πλένει μόνο του Πέτρου τα πόδια ή του Ιωάννη ή του Ιάκωβου, αλλά πλένει τα πόδια και των δώδεκα. Και όταν έφτασε στον Ιούδα δεν τον προσπέρασε, αλλά του έπλυνε τα πόδια. «Ω Κύριε Θεέ μου, τι Κύριος είσαι εσύ!» Εμείς δεν συμπεριφερόμαστε έτσι στους ανθρώπους, οι οποίοι λένε, μιλάνε άσχημα για μας, πόσο μάλλον σε αυτούς που μας προδίδουν, πόσο μάλλον σε αυτούς που επιβολεύονται το αίμα μας, πόσο μάλλον σε αυτούς εσύ του πλένεις τα πόδια. Ποιος είσαι, Κύριε? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο καλός ποιμένας, που ο καλός ποιμένας έβαλε την ψυχή του για τα πρόβατα. Αυτός είναι, ήταν εκεί στο ανώγιο, αυτός έπλυνε τα πόδια, σε αυτόν ανήκει η σωτηρία, σε αυτόν ανήκει η δύναμη. Γιατί? Γιατί η ταπείνωση είναι δύναμη. Το να κατέβεις και να πλύνεις τα πόδια, πρέπει να είσαι πολύ δυνατός για να πλύνεις τα βρώμικα πόδια των συμμαθητών σου. Και εμείς πλένουμε των συμμαθητών μας, όχι των υπηρετών μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά γι' αυτό, Κύριέ μου, σου ανήκει η δύναμη. Γι' αυτό, Κύριέ μου, σου ανήκει η τιμή. Σι ο ατίμητος έγινες πολύ μικρός. Σι ο πρίγκιπας του ουρανού άφησες και σε χτυπάγαν άνθρωποι. Γι' αυτό σου ανήκει η τιμή, Κύριέ μας. Αλλά και η δόξα σου ανήκει, Κύριέ μας. Σε δοξάζουμε, Ιησού μας, γιατί έγινες τόσο χαμηλός. Γιατί όταν ήρθαν όλοι εναντίον σου δεν το βάλες στα πόδια. Δεν έβαλες την ουρά κατά από τα σκέλια να φύγεις, Κύριέ μας. Όταν ήρθαν με τα φανών και λαμπάδων οι άνθρωποι, όταν ήρθε το τάγμα των στρατιωτών, δεν φοβήθηκες, αλλά τους ρώτησες τι να ζητείτε. Και αυτοί σου είπαν, Ιησούν τον Ναζωραίο, και εσύ τους είπες, εγώ είμαι. Ω Κύριέ μας, μπροστά σε όλο αυτό το τάγμα εσύ λες εγώ είμαι. Και τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι? Πέσαν κάτω. Φοβήθηκαν την παρησία του Ναζωραίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ω Κύριέ μας, ποιος είσαι τελικά? Σε ευχαριστούμε για αυτά που έχουν γραφτεί μέσα στο λόγο σου και ψηλαφούμε λίγο από το χαρακτήρα σου και μαθαίνουμε ότι είσαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, εσύ έδωσες μέχρι τέλους αυτό το αγώνα και περπάτησες μέχρι τέλους το αιματοβαμμένο μονοπάτι της σωτηρίας μας και σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ έφτιαξες πλέον ένα δρόμο και αυτός ο δρόμος γράφτηκε με αίμα και αυτός ο δρόμος τα πρώτα του σκαλοπάτια είναι εδώ κάτω στη γη και φτάνουν μέχρι τα Άγια των Αγίων, διότι δια μίας και μόνης και ζώσης οδού του τέστη δια του καταπετάσματος αυτού μας έβαλε μέσα στα Άγια των Αγίων. Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό σε σένα, Κύριε, ανήκει και η δόξα. Και ο Λόγος του Θεού συνεχίζει και λέει, διότι αληθενέ είναι και δίκαιε είναι η κρίση αυτού, διότι έκρινε την πόρνη τη μεγάλη ή της έφθυρε τη γη με την πορνία αυτής. Κύριε μου, είναι και αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις σου. Όταν ήρθες σε αυτόν τον κόσμο δεν έκρινες τον κόσμο. Αλλά τώρα πλέον αρχίζεις την κρίση και η κρίση άρχισε από τη Βαβυλώνα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα κριθεί το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Στο επόμενο κεφάλαιο θα κριθεί ο Σατανάς. Και οι τέσσερις εχθροί του Θεού κρίνονται σε αυτά τα τρία κεφάλαια. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έκρινες την πόρνη τη μεγάλη, η οποία γέμισε με την πορνεία της και έφθυρε όλη τη γη. Δεν την έφθυρε με τα απόβλητα, τα βιομηχανικά απόβλητα. Δεν την έφθυρε με το μονοξίδιο του άνθρακα, αλλά με τι την έφθυρε, με την πορνεία της την έφθυρε. Αυτά τα οποία οι δυτικοί στη χώρα τους τα κάνουν και τρώνε 20 χρόνια κάθυρξη, τα ίδια πράγματα πάνε στην Ανατολή, δίνουν 20 δολάρια και κάνουν τα έσχη και εις γνώση πολλών εκεί πέρα. Ακριβώς τα ίδια κάνουνε. Ναι, η Βαβυλώνα έφθυρε με την πορνεία της όλη τη γη, αλλά θα έρθει το τέλος της. Θα έρθει ο λογαριασμός. Θα έρθει ο λογαριασμός σε όλα τα πράγματα στο τέλος. Έρχεται ο λογαριασμός. Πλέον στη Βαβυλώνα θα έρθει ο λογαριασμός. Στην αρχαία Βαβυλώνα ήρθε κάποια στιγμή τον Οκτώβριο του 539, όταν το ενιγματικό χέρι έγραψε στον τοίχο 4 ενιγματικές λέξεις: «Μενέ, μενέ, θεκέλου, φαρσίν», και έγραψε το τέλος της. Το τέλος όμως της σύγχρονης Βαβυλώνας θα είναι πολύ πιο φοβερό και πολύ πιο δυνατό. Γιατί ο Παντοκράτορας θα την κρίνει ο ίδιος, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού συνεχίζει και λέει: «Διότι εσύ εξεδίκησες εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού», ευχαριστούμε τον Θεό. Η Βαβυλώνα με τους εμπόρους της εμπορεύτηκε πολλά πράγματα. Στο 18 κεφάλαιο και στο 12 και στο 13 εδάφιο μας περιγράφει τι κάναν οι έμποροι. 28 πράγματα, ένας μακρύς κατάλογος από τι εμπορευόταν η Βαβυλώνα. Από πολύτιμους λίθους, από φαγητά, από πολύτιμα μοίρα, από ξύλα, από μάρμαρα, από μεταφορικά μέσα, και στο τέλος πώς τελειώνει τα δύο τελευταία: «Και ανδράποδα και ψυχάς ανθρώπων». Οι έμποροι μαζί με τη Βαβυλώνα εμπορευτήκαν ανδράποδα και ψυχάς ανθρώπων. Τι είναι το ανδράποδο? Ο ανδραποδιστής αναφέρεται μία φορά στην Α Τιμωθέως στο 1ο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο και σημαίνει δουλέμπορος. Ο δουλέμπορος λοιπόν. Και τα ανδράποδα τι είναι? Αυτά που πουλάνε οι δουλέμποροι. Ζωντανούς ανθρώπους, είτε για πορνεία, είτε για ανταλλακτικά, είτε για οτιδήποτε. Πουλάνε ανδράποδα σε τιμή κόστους. Η Βαβυλώνα πουλάει ψυχές ανθρώπων. Ω Κύριέ μου, σε ευχαριστούμε γιατί θα κρίνεις τη Βαβυλώνα. Σε ευχαριστούμε γιατί θα τελειώσει αυτό το πάρτι που γίνεται με τους πλούσιους του κόσμου αυτού. Σε ευχαριστούμε γιατί μια μέρα θα δούνε το θυμό της οργής σου και θα φοβηθούνε, Κύριέ μας. Γιατί οι αμαρτίες της έφτασαν μέχρι του ουρανού και εσύ θα την κρίνεις, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι, λέει στο 3 εδάφιο: «Και εκ Δευτέρω είπων αλληλούια, και ο καπνός αυτής ανεβαίνει εις τους αιώνες των αιώνων». Και ο ουρανός συνεχίζει τη δοξολογία του. Δεύτερη φορά κράζουν αλληλούια. Έκρινε ο Θεός, την τελείωσε, και ο καπνός της ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων. Και τότε έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν τον Θεό. Και τι είπαν? Αμήν, αλληλούια. Όλος ο ουρανός, όλος μαζί ο ουρανός δίνει δόξα στον Θεό. 4 φορές γράφεται η λέξη αλληλούια σε αυτό το κεφάλαιο. Για ποιον λόγο? Γιατί ο Θεός έκρινε τη Βαβυλώνα και ο ουρανός εφραίνεται. Στην τριπλή θρηνοδία του προηγούμενου κεφαλαίου έρχεται η τριπλή δοξολογία αυτού του κεφαλαίου να εξισορροπήσει τα πράγματα και να δώσει ένα άλλο τόνο στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ένα τόνο δοξολογικό. Ένα τόνο που ο ουρανός υμνεί, ευχαριστούμε τον Θεό, και ας ενωθούμε και εμείς μαζί με τον ουρανό και ας πούμε αλληλούια, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε, εσύ είσαι ο Θεός μας, εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μας, εσύ είσαι ο Δημιουργός μας, εσύ είσαι τα πάντα για μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Και η Γραφή συνεχίζει και λέει: «Και εξήλθε εκ του θρόνου φωνή λέγοντος, ενείτε τον Θεόν, πάντες οι δούλοι και οι φοβούμενοι αυτών, και οι μικροί και οι μεγάλοι». Η φωνή προτρέπει όλο τον ουρανό.
όλους τους φοβουμένους των Θεών, μικρούς και μεγάλους, να ενέσουν όλοι μαζί των Θεών, όλοι μαζί να συσπηρωθούν, όλοι μαζί να φωνάξουν μέσα από την καρδιά τους και να δώσουν τον ένος των Θεών. Και τι λέει στο έξι εδάφιο, και ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων Αλληλούια. Ότι γίνεται πνευματικό πανηγύρι στον ουρανό. Όλος ο ουρανός δοξάζει, όλος ο ουρανός είναι στο πόδι, όλοι μαζί δοξάζουν τον Θεόν τους. Η φωνή προτρέπει όλο τον ουρανό να δοξάσει και πραγματικά σηκώνεται και σύεται το σύμπαν από τη δοξολογία του ουρανού. Όλος ο ουρανός δοξάζει τον Θεόν του. Μα γιατί, τι έγινε, έρχεται να αιτιολογήσει η φωνή, έρχεται να πει, ξέρετε γιατί λεγόντων Αλληλούια, πρώτον διότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ας χαίρουμε και ας αγαλώμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις Αυτόν, διότι ήρθε ο γάμος του αρνίου. Δυο λόγοι, ευασίλευσε Θεός ο Παντοκράτορ, ήρθε ο γάμος του αρνίου και όλος ο ουρανός σηκώνεται στο πόδι. Όλος ο ουρανός δοξάζει τον Θεόν. Αδερφέ μου και αδερφή μου, ο Θεός είναι ο βασιλιάς, αυτός θα βασιλεύσει. Το κείμενο λέει ευασίλευσε σε αόριστο χρόνο, δηλαδή ότι έχει γίνει στο παρελθόν. Και όποτε η Γραφή χρησιμοποιεί στην προφητεία αόριστο, είναι επειδή το γεγονός είναι τετελεσμένο, θα γίνει οπωσδήποτε. Είτε ο σατανάς, είτε όλη η δύναμη της κόλασης να εγερθεί, ό,τι λέει η Γραφή με προφητικό όριστο θα γίνει, είναι τετελεσμένο. Ο Θεός της ιστορίας, ο αιώνιος Θεός, αυτός που τα πάντα τα βλέπει σε παρόντα χρόνο, βλέπει ήδη τη βασιλεία του, βλέπει ήδη τους γάμους. Οι γάμοι έχουν γίνει. Γιατί έχουν γίνει? Γιατί για μας θα γίνουν οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όποιοι έχουν κοινωνία με τον αόρατο θα συμμετέχουν σε αυτό το γάμο του αρνίου. Και η κοινωνία δεν επιτυγχάνεται με την αμαρτία, αλλά επιτυγχάνεται με τη θυσία του εγωισμού και της κακίας. Η κοινωνία δεν επιτυγχάνεται με τη γαστριμαργία του καταναλωτισμού, αλλά επιτυγχάνεται με την εγκράτεια και την νηστεία. Η κοινωνία δεν επιτυγχάνεται με τη δουλεία των διαμορφωτών του νου, αλλά επιτυγχάνεται με την ελευθερία του νου και της ψυχής δια του Ευαγγελίου. Η κοινωνία δεν επιτυγχάνεται με λερωμένη συνείδηση, αλλά επιτυγχάνεται με μετανοημένη πορεία. Η κοινωνία δεν επιτυγχάνεται με το συμφέρον μας, αλλά επιτυγχάνεται με την αγάπη που υπερβαίνει το συμφέρον. Η ζωή δεν κοινωνείται με τα πάθη, αλλά με το πάθος, με τη θυσία μας για τους άλλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θες να κοινωνήσεις με τον αόρατο, κοινώνησε, γίνε κοινωνός θείας φύσεως και μια μέρα θα είσαι η νύφη του αρνίου. Μια μέρα θα είσαι δεξιά στο μπράτσο του και ό,τι κι αν έχεις περάσει, ό,τι κι αν έχεις συμβεί στη ζωή σου, θα τα ξεχάσεις άπαξ διαπαντός, γιατί θα είσαι η νύμφη του αρνίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το γάμο του πρίγκιπα Γουίλιαμ τον παρακολουθήσαν 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Το γάμο του αρνίου θα τον παρακολουθήσει όλο το σύμπαν, όλοι οι άγγελοι. Ό,τι θα γίνεται, τι δοξολογία θα γίνεται, παντρεύεται ο γιος, παντρεύεται ο πρίγκιπας, αυτός που κατέβηκε κάτω στη γη και το σταυρώσαν οι άνθρωποι, παντρεύεται την αγαπημένη του, αυτή που την κέρδισε με το αίμα του, ευχαριστούμε τον Θεό, με το αίμα το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, η σάφεση αμαρτιών, ήρθε ο γάμος του αρνίου, ας χαιρόμεθα και ας αγαλώμεθα γι' αυτό, ευχαριστούμε τον Θεό. Χαίρου και αγάλου κάτι και της Ιών, διότι ο Κύριος θέλει κάνει μεγαλεία. Διότι ο Κύριος θα κάνει τους γάμους του και είσαι προσκαλεσμένος και είσαι προσκαλεσμένη. Θέλουμε να είμαστε εκεί. Θέλουμε να δώσουμε το παρόν. Θέλουμε να ζήσουμε εις τους αιώνες των αιώνων με τον νυμφίο μας, με τον αιματοβαμμένο νυμφίο μας, ο οποίος όταν πέθαινε πάνω στο σταυρό φώναξε τετέλεστε, το έργο το τελείωσε, άπαξ διαπαντός.
Δεν πλήρωσε την προκαταβολή και ζητάει από μας τις δόσεις σήμερα, αλλά το τελείωσε το έργο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπες με δοξολογία ενώπιον του Θεού και ο Θεός θα σε ευλογήσει πολύ πλούσια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η Γραφή λέει, η γυνή αυτού ετοίμασε αυτήν, ετοίμασε τον εαυτό της. Τώρα είσαι αραβωνιασμένος, μια μέρα θα είσαι παντρεμένος. Τώρα έχεις τον αραβόνα, το δαχτυλίδι του πνεύματος. Τότε θα έχεις τον νυμφίο, ευχαριστούμε τον Θεό. Τότε θα ζεις και θα αγάλεσαι στην παρουσία του. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού και λέγει προς εμέ στο 9 εδάφιο γράψον, μακάρι και κλειμένη στο δείπνο του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ ότι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Ως ευχαριστούμε Κύριε γιατί διαβάζουμε τους αληθινούς σου λόγους. Βαρεθήκαμε από τα ψέματα των ανθρώπων. Βαρεθήκαμε από ψεύτικες υποσχέσεις. Όλο λένε, όλο τάζουνε, όλο λένε και όλο ψέματα λένε Κύριε μας. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί τα λόγια σου είναι αληθινά. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο μάρτης, ο πιστός και ο αληθινός, η αρχή της κτήσεως του Θεού. Είσαι ο αμήν Κύριε Θεέ μου, είσαι η αυτό αλήθεια, ό,τι λες είναι μόνο η αλήθεια, ό,τι είπες είναι μόνο η αλήθεια. Γιατί είσαι η προσωποποιημένη αλήθεια, είσαι η οδός που πρέπει να περπατήσουμε, είσαι η αλήθεια που πρέπει να πιστεύσουμε, είσαι και η ζωή που πρέπει να ζήσουμε. Τα πάντα είσαι εσύ Ιησού μας Χριστέ. Σε ευχαριστούμε γιατί τα λόγια σου είναι αληθινά. Οι λόγοι σου είναι πιστοί και αληθινοί. Ό,τι λες θα γίνει Κύριε μας και θέλουμε να συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτά τα προφητευμένα λόγια τα οποία γράφει ο Αποκαλύπτης Ιωάννης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η Γραφή λέγει στο 10 εδάφιο και έπεσον έμπροσεν των ποδών αυτού δια να προσκυνήσω αυτόν και λέγει μη πρόσεχε μη κάνεις τούτο. Ο Ιωάννης εκστασιασμένος από τις οράσεις, εκστασιασμένος από τη δοξολογία του ουρανού, πέφτει να προσκυνήσει τον άγγελο. Και το θέμα δεν είναι ότι έπεσε να προσκυνήσει τον άγγελο. Και ο άγγελος το διόρθωσε και του λέει σήκω πάνω, μην κάνεις τούτο γιατί εγώ είμαι συνδουλός σου. Δεν είναι το θέμα γιατί έπεσε, το θέμα είναι γιατί το έγραψε. Γιατί το έγραψες αδερφέ Ιωάννη, έκανες εσύ ένα λάθος και έπρεπε να το γράψεις. Και καλά το έγραψες μια φορά. Εσύ το έγραψες και στο 22 κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο δεύτερη φορά. Ξανά πέσες να προσκυνήσεις. Καλά ανεπίδεκτος μαθήσεως είσαι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν ξέρεις ότι Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Δεν ξέρεις την πρώτη και κορυφαία εντολή πασών των εντολών εσύ ο Απόστολος Ιωάννης. Μα γιατί το γράφεις? Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί οι Άγιοι μάθανε να πολεμάνε τους εαυτούς τους. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί οι Άγιοι ομολογούνε τα λάθη τους χωρίς δικαιολογίες. Αυθόρμητα λένε και τι θέλουν να πούνε, είμαστε άνθρωποι. Μην κοιτάτε σε μας, δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε Χριστοί, δεν είμαστε τέλος πάντων τελειωμένοι, αλλά είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς με εσάς. Κάνουμε και εμείς λάθη, πέφτουμε και εμείς σε αμαρτίες, απογοητευόμαστε και εμείς. Έτσι είπε ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 27 κεφάλαιο των πράξεων και στο 20 εδάφιο, πάσα ελπίς αφαιρεί το πλέον αφημών. Όλες οι ελπίδες μας χαθήκανε. Μα αδερφέ Λουκά, τι είναι αυτά που λες? Όλες οι ελπίδες χαθήκανε αφού έχεις τον Παύλο, αφού ο Κύριος του έχει μιλήσει για τη Ρώμη, αφού τα πάντα ξέρεις τι γίνεται. Ναι, αλλά 14 μέρες στο ναυάγιο που δεν φαίνεται ούτε άστρα ούτε ήλιος, πάσα ελπίς αφαιρεί το πλέον αφημών. Και το γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, γιατί οι Άγιοι μάθανε να πολεμάνε τους εαυτούς τους. Μάθανε να λένε τα λάθη τους και δημόσια 20 αιώνες τώρα διαβάζεται ότι ο Ιωάννης έπεσε να προσκυνήσει τον άγγελο. 20 αιώνες τώρα διαβάζεται ότι ο φοβερός Απόστολος, αυτός που άνοιγε στον κύκλο των τριών, έπεσε να προσκυνήσει τον άγγελο όχι μία αλλά δύο φορές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μάθε να χαμηλώνεις. Οι Άγιοι μάθανε αυτό τον τρόπο. Μάθανε ότι πάσο υψώνε αυτόν θα ταπεινωθεί. Ο δε ταπεινώνε αυτόν θα υψωθεί.
Και πώς θα ταπεινώσω τον εαυτό μου, ομολογώντας τα λάθη μου, τις αμαρτίες μου, ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαι άνθρωπος και έπεσα, ευχαριστούμε τον Θεό. Ως ευχαριστούμε, Κύριε, για το γεγραμμένο λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία εσύ μας χαρίζεις και λαβαίνουμε διδασκαλία από τους Αγίους ανθρώπους σου. Και έρχεται ο Ιωάννης τώρα να γράψει το ένδοξο φινάλε. Έρχεται ο Ιωάννης, αυτό τον ύμνο ψάλαμε προηγουμένως, ότι ξέρω πως θα έρθει ο Χριστός στη γη. Έρχεται ο Ιωάννης να γράψει ότι είδον τον ουρανό ανανεωγμένο. Ο αυτόπτης και αυτή κοσμάρτης Ιωάννης γράφει ότι βλέπει και ακούει και τώρα βλέπει τον ουρανό να ανοίγει. Άνοιξε ο ουρανός το τέταρτο κεφάλαιο και είδε το θρόνο του Θεού. Ανοίγει ο ουρανός το 19ο κεφάλαιο και κατεβαίνει ο καθήμενος επί του λευκού ύπου. Πλέον ο ουρανός ανοίγει και η αυλαία του κόσμου αυτού πέφτει. Η αυλαία της αυτής της τάξεως πραγμάτων θα κλείσει πότε, όταν θα ανοίξει ο ουρανός και όταν θα αρχίσει να κατεβαίνει το ένδοξο παλικάρι από το θρόνο του Θεού. Όχι πλέον σαν ταπεινός ναζωραίος, αλλά σαν ένδοξος βασιλιάς. Το ημάτιό του θα γράφει «Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος Κυρίων». Αυτός κατεβαίνει. Δεν κατεβαίνει για να φάει χαστούκια, δεν κατεβαίνει για τον ανακρίνει ο Άννας το Καϊάφας, δεν κατεβαίνει για να του πούνε ότι είναι πλάνος, ότι είναι αιρετικός, ότι μπερδεύει τον κόσμο, ότι κάνει θαύματα το Σάββατο, γιατί κάνεις το Σάββατο, γιατί δεν τα κάνεις Παρασκευή, δεν κατεβαίνει για τέτοια πράγματα, κατεβαίνει ο βασιλιάς. Θα έρθει κρίση σε αυτόν τον κόσμο γιατί θα κατέβει ο βασιλιάς με τα πάντων των Αγίων πάνω στο λευκό άλογο. Στην πρώτη έλευση μέσα στην Ιερουσαλήμ ήρθε καθήμενος επί πόλου όνου και υποζυγίου. Τώρα κατεβαίνει πάνω σε λευκό άλογο. Και δεν θα κάνει μήνες και χρόνια να κατέβει από το υπερπέραν, αλλά ο Ψαλμωδός στο 18 κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο λέει «Έκλεινε τους ουρανούς και κατέβει». Θα χαμηλώσουν οι ουρανοί και ο Παντοκράτορας θα κατέβει και θα πατήσει το πόδι του. Πού θα το πατήσει? Στο Ζαχαρία, στο 14 κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο, λέει θα πατήσει πάνω στο όρος των ελαιών. Από εκεί πέρα που έφυγε, από εκείνο το σημείο που έφυγε, στο ίδιο σημείο θα πατήσει το Παντοκράτορα στο πόδι του. Και όταν πατήσει ο Παντοκράτορα στο πόδι του, αυτό το πόδι του που είναι ως εν πυρήνο, ως εν χαλκολίβανο πεπυρωμένο, ξέρετε τι θα γίνει σε αυτό το όρος. Αυτό το όρος θα σκιστεί στη μέση από τη δύση μέχρι την ανατολή και θα συρθεί προς το βορρά και προς τον νότο και ανάμεσα από το όρος θα γίνει κοιλάδα μεγάλης φόδρα, λέει ο προφήτης Ζαχαρίας στο 14 κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο. Θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός, αναταράξεις θα γίνουν στον κόσμο αυτό, γιατί έρχεται ο Παντοκράτορας. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός πάνω στο λευκό του άλογο και οι Άγιοι ακολουθούν. Είναι όλοι από πίσω. Δεν θα ρίξει μπόμπες κάτω ο Κύριος. Δεν θα ρίχνει πυρηνικά από πάνω όσο κατεβαίνει, αλλά θα πολεμήσει αυτούς με τη ρομφαία του στόματος αυτού. Ο παντοδύναμος λόγος του θα πει ένα λόγο και θα εξαφανίσει το θηρίο. Θα εξαφανίσει τον άνομο με το πνεύμα του στόματος αυτού. Ο παντοδύναμος λόγος του πλέον θα ασκήσει εξουσία. Αυτή την εξουσία που άσκησε όταν είπε ας γεννηθεί το φως. Αυτή την ίδια εξουσία θα τη δούμε και εμείς οι άνθρωποι. Και θα κατέβει ο Παντοκράτορας γιατί? Για να παραλάβει τη βασιλεία. Την καταχραστήκαν οι άνθρωποι τη βασιλεία. Βασιλεύσαν ελέου Θεού. Η ανίερη τριάδα πήρε τη βασιλεία. Ο δράκοντας έδωσε τη βασιλεία στο θηρίο. Ο ψευδοπροφήτης έλεγε δώστε τη δόξα στο θηρίο. Όλοι προσκύνησαν το θηρίο. Αλλά τώρα θα προσκυνήσουν το βασιλιά, ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα θα έρθει ο Παντοκράτορας, ο οποίος θα απολέσει αυτούς με το πνεύμα του στόματος αυτού, γιατί εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία, δίστομος, μάχαιρα, οξία, ευχαριστούμε τον Θεό. Και το όνομά του λέει καλείται πιστός και αληθινός. Είναι πιστός γιατί τηρεί τις υποσχέσεις του. Είναι αληθινός γιατί ό,τι είπε είναι αλήθεια.
και το όνομά του ποιο είναι? Ο Λόγος του Θεού, λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριε Θεέ μας, ευχαριστούμε για τα Άγια Λόγια Σου. Τι να πούμε, είμαστε πολύ μικροί άνθρωποι που διαβάζουμε τα Άγια Λόγια Σου και σκυρτάει η καρδιά μας και αναζωογόνεται το πνεύμα μας, γιατί τα Λόγια Σου, Κύριε μας, είναι πνεύμα και ζωή. Εισέρχονται μέσα στο πνεύμα μας και μας δίνουν ζωή. Και επί το μυρών αυτού είναι γεγραμμένο όνομα το οποίο δυσγνωρίζει η μη αυτός. Μόνο ο Ιησούς Χριστός έχει το υπερπάν όνομα. Αυτό το όνομα στο οποίο θα κλείνει πάνγονη επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Ο Κύριος του το χάρισε αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα, που κανένας δεν γνωρίζει το όνομα, κανένας δεν γνωρίζει το χαρακτήρα του, ουδής γνωρίζει τον Υιόν ή μη ο Πατήρ, και ουδής γνωρίζει τον Πατήρ ή μη ο Υιός, και ισόντινα θέλει αποκαλύψει αυτόν. Ο Θεός γνωρίζει μόνο τον Θεόν. Εμείς απλά ανοιχνεύουμε, εμείς απλά ψηλαφούμε, εμείς απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε τα μυστήρια, τα γεγραμμένα προκαταβολής κόσμου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει στο 14 εδάφιο, ο Λόγος του Θεού και τα στρατεύματα οικολούθων αυτών εφήπων λευκών, ενδεδειμένων βύσσινων λευκών και καθαρών, και εκ του στόματος εξέρχεται ρομφαία, δίστομος και κοπτερά, για να χτυπάμε αυτή τα έθνη, και αυτός θα ποιμάνει αυτούς εν ράβδος ιδυρά. Ο Κύριος δεν θα κρατήσει μια γλίτσα για να ποιμάνει τα πρόβατα. Ο Κύριος πλέον θα κρατάει σιδερένιο ραβδί. Και όποιο θηρίο τολμήσει και έρθει μπροστά του, θα φάει μία με αυτό το σιδερένιο ραβδί και δεν θα ξέρει από πού του ήρθε. Γιατί ο ποιμένας πλέον θα ποιμάνει τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Ό,τι πει ο Κύριος, αυτό και θα γίνει. Ο Κύριέ μας, ευχαριστούμε γιατί έρχεσαι. Έλα Κύριε Ιησού, αυτό κράζει το πνεύμα, ε. Ποιος της ακούει, ας είπει ελθέ. Έλα Κύριέ μας να ανασάνουν οι καρδιές μας. Έλα να τελειώσει αυτό το σύστημα του κόσμου. Έλα να τελειώσει η καπηλεία του ονόματός σου, Κύριε. Γιατί πολλοί σε καπηλεύτηκαν, αλλά εσύ είσαι ο Άγιος Θεός. Πως σε λίγο έρχεσαι, ο Θεός να μας ευλογήσει.